Να συνοψίσω την ερώτηση. Έτσι, η ερώτηση είναι εξαρτάται μόνο από εμάς το αν θα φτάσουμε στη θέωση ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Κατεξοχήν από εμάς, βασικά η θέωση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της δικής μας θέλησης, του αυτεξουσίου μας, με τον Θεό. Ο Θεός είναι δεδομένος, δηλαδή ο Θεός θέλει να σωθούμε. Θέλει να θεωθούμε δηλαδή, γιατί η σωτηρία είναι η θέωση. Είναι σαφές αυτό. Και αν διαβάσετε την εισαγωγή στη Φιλοκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, το λέει σαφέστατα εκεί. Δηλαδή λέει αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι σωτηρία είναι η θέωση. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι σωτηρία να σταματήσω απλώς να αμαρτάνω. Έτσι, αυτό είναι η βάση. Το θέμα είναι να πάμε πιο πάνω από αυτό. Όχι απλώς να μην αμαρτάνουμε. Αλλά να γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Κατά χάρη Θεή. Που σημαίνει να έχουμε ενεργό μέσα μας τη Θεία Χάρη. Να έχουμε το Πνεύμα του Άγιου ενεργό μέσα μας. Οπότε, αφού ο Θεός είναι δεδομένος, δηλαδή θέλει να σωθούμε, θέλει να θεωθούμε, το πάνε εξαρτάται από εμάς. Από τη θέλησή μας. Αν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός σίγουρα θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να θέλει ο άνθρωπος και να μην θέλει ο Θεός, σε καμιά περίπτωση. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπόδιο. Τώρα, το εμπόδιο ποιο είναι, είναι πάλι από εμάς. Όταν εμείς, ας πούμε, σκεφτόμαστε, τι θα πει ο κόσμος τώρα. Μου έλεγε κάποιος, δεν έρχομαι λέει στις ομιλίες γιατί ντρέπομαι το χωριό. Κάναμε σε ένα χωριό ομιλίες κάποτε. Και ντρεπόταν που θα τον έβλεπε να έρχεται στην ομιλία. Φαντάζεστε τώρα. Πού μπορεί να φτάσει ο διάβολος τον άνθρωπο. Να ενοχλείται γιατί θα έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ο χωριάτης, η χωριανή του, κοίταξε και αυτός πάει στο. Αν υπάρχουν τα πάθη, λοιπόν, που είναι πάλι από εμάς, αυτό είναι το εμπόδιο. Και αυτό είναι που θα μας φρενάρει. Αν δεν υπάρχουν τα πάθη, κανείς δεν μπορεί να μας φρενάρει. Γιατί? Γιατί κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει το αυτεξούσιό μας. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Δηλαδή, κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ελεύθερα, έτσι. Είναι ελεύθερος. Αλλά γιατί, ας πούμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί έχουμε εκχωρήσει εξουσία στον διάβολο, στα πάθη, έτσι, και από τα πάθη είναι δαίμονες. Οπότε, έχεις τον εξουσιαστή, εσύ θες να προχωρήσεις, σου λέει το πάθος, πού πας, δεν σε αφήνω εγώ, δηλαδή ο διάβολος. Αλλά αυτή εσύ που του έχεις δώσει την εξουσία αυτή και σου λέει δεν σε αφήνω. Αφήνω. Αποβάλλεις το πάθος και προχωράς. Αν δεν το αποβάλλεις, δεν προχωράς. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε να γίνετε μαθητές μου. Έτσι, είναι ακριβώς η απάντηση των παθών. Και τα πάθη κατεξοχήν τρέφονται από τι? Από τα θελήματα, από τις επιθυμίες. Ουσιαστικά τα πάθη τι είναι? Επιθυμίες κακές, οι οποίες γίνονται συνήθεια πλέον. Και ο άλλος, ας πούμε, θέλει τη σάρκα, ας πούμε. Γίνει σαρκολάτρης. Έχει το πάθος αυτό, το σαρκικό. Γιατί? Γιατί έχει γίνει δούλος σε αυτή την επιθυμία. Και πάει να νηστέψει και έρχεται αυτό το πάθος σου, εγώ δεν σε αφήνω. Δεν γίνεται. Ή έρχεται, ας πούμε, η καινοδοξία και σου λέει, τι θα νηστέψει τώρα, τι θα πει ο κόσμος. Που είναι και αυτός έγινε της εκκλησίας τώρα και νηστεύει. Και τι μας κάνει τον άνθρωπο της εκκλησίας. Θα σε κοροϊδέψουν, σε χλεβάσουν και λοιπά. Λοιπόν, έρχονται τα πάθη λοιπόν και σε φρενάρουν, αλλά αυτά τα πάθη εμείς θέλουμε πάλι. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς που να μας εμποδίσει και να μας φρενάρει. Εμείς πάλι φρενάρουμε τον εαυτό μας έμεσα πλέον τώρα, γιατί έχουμε δώσει εξουσία στον εχθρό. Με την εξουσία, τα δικαιώματα, και αυτό έλεγε ο Άγιος Παίσιος, γίνεται με την εξομολόγηση. Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Όσο δεν εξομολογήσει, ο διάβολος έχει δικαιώματα πάνω σου. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Βλέπετε, ας πούμε, πόσοι ταλέποροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Ότι δεν πάνε καλά. Ότι είναι δυστυχισμένοι. Αλλά δεν πάνε να εξομολογηθούν. Και σου λέει, πάτε, προσπαθώ, αλλά δεν κάνω τίποτα. Βέβαια δεν κάνεις τίποτα, γιατί ο διάβολος δεν σε αφήνει. Αφού του έχεις δώσει δικαιώματα. Είναι σαν να έχεις πάει στον εχθρό, ας πούμε, να έχεις παραδοθεί και μετά να θες να είσαι ελεύθερος. Μα πώς θες ελεύθερος, αφού είσαι σκλάβος, έχεις δηλώσει υποταγή στον εχθρό σου. Πώς θες ελεύθερος. Θα πρέπει να αποτινάξεις τον εχθρό σου, να κάνεις μια καλή επανάσταση, να φύγεις από τα χέρια του εχθρού και τότε θα είσαι ελεύθερος.
να κινηθείς όπως θέλεις. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει τη σωτηρία, έτσι. Ο Θεός σίγουρα θέλει να σωθούμε. Αν θέλουμε κι εμείς, μπορούμε. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι όπως λέει ο Θεός. Να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να κοπούν τα δικαιώματα του εχθρού. Και μετά είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Είναι ανοιχτός ο δρόμος, δηλαδή, για να εργαστούμε, για να αγωνιστούμε πνευματικά και να προχωρήσουμε.